Σήμερα σε εμάς. Να είμαστε... Για να δω, να μας το φουκάκι. Έλα, παλεύω. Μια χαρά φαινόμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλά φαινόμαστε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Randonautica είναι μια εφαρμογή η οποία έχει συνδεθεί με την εξερεύνηση σε σημεία τα οποία είναι μια εφαρμογή που σου δείχνει σύμφωνα με αυτά που θέλεις, που ζητάς, θεωρητικά πάντα, έτσι λέει η εφαρμογή. Ουσιαστικά σημεία στο χάρτη τα οποία είναι... Σου δίνει ακριβώς σημεία στο Google Maps, με τα οποία θεωρητικά με κάποιους κβαντικούς συνδυασμούς, ρυθμούς, με εξισώσεις κτλ. Σου βγάζει να βρεις αυτό που θέλεις. Θεωρούνται είτε αυτά τα σημεία θεωρούνται είτε στοιχειωμένα είτε attractive. Είναι attractors ή κάτι, είναι κάτι που σε τραβάει, κάτι που ψάχνεις. Βέβαια, να τονίσουμε, στην Αμερική έτυχε αρκετές φορές άτομα που παίξανε αυτή την εφαρμογή να βρουν πράγματα τα οποία δεν το περίμεναν. Όπως σε μία παραλία βρέθηκε πτώμα διαμορφωμένο μέσα, ναι, σε... Δύο πτώματα ήταν ένα ζευγάρι μέσα σε βαλίτσες. Και τους οδήγησε συγκεκριμένα σε ακριβώς εκείνο το σημείο αυτή η εφαρμογή. Και είπαμε σήμερα να τη δοκιμάσουμε. Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε ακόμα σιγά σιγά, να πούμε και να θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός για το κινητό τρέχει. Εγγραφή στο κανάλι, προωθήσεις αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Κάνουμε like, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και για λίγες στιγμές απόψε, Κυριακή απόγευμα, βράδυ μπορώ να πω. Τι ώρα πήγε κιόλας? Είναι 9:30. Ναι, 10:25. Είπαμε να παίξουμε και να δοκιμάσουμε αυτή την εφαρμογή, να δούμε περί τίνος πρόκειται, μιας και τελευταία έχουμε πάρει λίγο φόρα και ασχολούμαστε και λίγο με το παραφυσικό. Να κάνουμε και μια ανακοίνωση σχετικά με το αυτό που θα πει σε προηγούμενο βίντεο, ότι κάποια στιγμή θα εξερευνήσουμε το σπίτι στην Βασιλή Σόλγα στο Στοιχειωμένο στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο σπίτι το έχω πει εγώ σε προηγούμενο βίντεο, άρα δεν βλέπεις τα live. Τα live δεν τα βλέπω, ρε φίλε, τα βίντεο τα βλέπω. Και πήρα τηλέφωνο τέλος πάντων να επικοινωνήσω. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, το συγκεκριμένο σπίτι θεωρείται στοιχειωμένο, γιατί όποτε προσπάθησε κάποιος να το τελειώσει, να το χτίσει ή να σηκώσει τον δεύτερο όροφο, είτε ο δεύτερος όροφος γκρεμίστηκε δύο φορές ενώ τον είχαν χτίσει, και την τελευταία φορά που προσπάθησαν να αναλάβει κάποιος εργολάβος και μηχανικός να συνεχίσουν την οικοδόμησή του, ο ένας πέθανε σε τροχαίο και ο άλλος έπαθε ανακοπή. Και νομίζω ανήκει σε ιδιώτη και έχει μέσα... Ναι, ο ιδιώτης είναι φίλος μου, δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα γιατί το παιδί, εντάξει, μπορεί να μην θέλει να βγει δημόσια κτλ. Έχω επικοινωνήσει εγώ μαζί του και έτυχε όλος περιέργως, ενώ πολύ καιρό μου έλεγε να πάω να κάνω αυτό το βίντεο, έτυχε όλος περιέργως τώρα που τον πήρα τηλέφωνο να έχει τύχει πάλι κάτι και να μην μπορεί να γίνει το βίντεο. Μου είπε ότι ακόμα δεν γίνεται κτλ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο και αυτό. Αλλά σίγουρα έχει γίνει μέσα στο... είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έχω παραγγείλει και κάμερες υπέρθες νυχτός για να μπορέσουμε να τις βάλουμε σε όλα τα δωμάτια και τη στιγμή που θα βρισκόμαστε μέσα να παρακολουθούμε. Εάν καταφέρω, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνω αυτό, να φέρω τώρα ίσως κάποιο medium, κάποιο πνευματιστή. Μιας και εγώ δεν τα πολύ πιστεύω βέβαια αυτά, αλλά γιατί να μην δοκιμάσουμε και να δούμε. Ο Γιάννης κοιτάει περίεργα. Εντάξει, το τραβάμε πολύ το πράγμα, δεν είναι γιατί. Όχι, ρε φίλε, κι όμως, ναι, γιατί. Κι όμως, ένας από τους ιδιοκτήτες που τέλος πάντων έχουμε έρθει σε επικοινωνία έχει πει ότι ο θρύλος είναι ζωντανός και υπάρχουν όλα αυτά. Ναι, ρε φίλε, δεν λέω ότι υπάρχουν. Άλλοι λένε ότι δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω να έρθω να δω αν συμβαίνει κάτι ή όχι. Κι εγώ, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε κάποιον πιο επαγγελματία να μας πει. Φυσικά, άμα τύχει, όχι. Εντάξει, άλλο το αν υπάρχει κάτι και το άλλο αν μπορεί να επικοινωνήσει το medium μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια παραφυσική πλευρά, αλλά δεν, το medium δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Έλα, ύφο! Ghostbusters. Ναι, για Ghostbusters είμαστε. Κάτσε τώρα να βάλουμε. Έλα να πατήσουμε εδώ στην εφαρμογή να σε βγάλει αυτό που θέλεις. Έλα. Αυτό που ψάχνεις. Πάμε, Attractor Power. Όχι, έχει, περίμενε ακόμα, δεν ξεκινήσουμε. Δεν τελειώσαμε την ανακοίνωση. Έχω παραγγείλει επίσης και ένα μηχάνημα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το EMF. Νομίζω θα μου έρθει γύρω μέχρι τις 10 Μαρτίου. Το έχω πάρει από το eBay. Και θέλω να παραγγείλω και ένα. EVP.
Ναι, αυτό που γράφει τους, τους ήχους, αυτούς που δεν ακούγονται. Όχι, το EVP ουσιαστικά είναι ένα μαγνητόφωνο. Ναι, αλλά πιάνει είναι πάρα πολύ καλούς. Δημοσιογραφικού είναι τύπου. Ναι, είναι βασικά σαν τα Tascam κάτι. Τα οποία πιάνουν ήχους που δεν μπορεί να το πιάσει το δικό μας το αυτή και από σημείο που μπορεί να μην μπορεί να το πιάσουμε. Και μετά αργότερα με ανάλυση βλέπουν τι γίνεται. Τώρα αυτό για το πνευματιστή δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το κάνω τώρα, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω γιατί εγώ το έχω πει και πολλές φορές, δεν πιστεύω τόσο στο παραφυσικό αυτό φαινόμενο και τα λοιπά και σε αυτή τη μαγεία και όλα, αλλά στη μαγεία όχι, αλλά η ενέργεια δεν πιστεύω ότι μένει. Στο πνεύμα ναι, στο πνεύμα σύμφωνα με τη χριστιανική έκδοση. Ωραία, λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε σήμερα αυτή την εφαρμογή. Άμα όσοι πιστοί προσδεύεται, όσοι θέλει πίσω μου ο Σέλτη. Εντάξει, δεν μπορώ να σας αναγκάσω, και ο Σέλτη έρχεται μεγάλα παιδιά. Είναι από τα μέρη τα οποία θέλω να έρθω. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο μέρος δεν υπάρχουν πολλά βίντεο γιατί ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να τραβάνε βίντεο εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου είπε ρε παιδί μου, ο φίλος ότι πάρ' το κλειδί και μπες μέσα. Και δεν έχω δει βίντεο από μέσα μέχρι τώρα στο YouTube. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, από μέσα, από τον εσωτερικό χώρο και μέσα από το υπόγειο που θα αφήσουμε και τις κάμερες τις υπέρυτες. Έχω πάρει 4 κάμερες μικρές, τις οποίες θα τις αφήσουμε τις ώρες που θα βρισκόμαστε εκεί πέρα. Οτιδήποτε θα καταγράφεται. Τώρα, άμα δεν φτάνει και το υπέρυθρο, μπορεί να βάλουμε και ένα φακό, ένα προβολάκι, θα δούμε. Και έχω σκοπό να μείνω και μέχρι τις 12 το βράδυ. 12. Το θέμα είναι ότι. Γράφει στα σχολεία, κάποιο γράφει σχόλιο. Ναι, τώρα θα δω. Λένε ότι στις 3 η ώρα. Ναι, στις 3 η ώρα είναι. Για πες μου, στις 3 η ώρα τι. Στις 3 η ώρα είναι η καλά. Η ώρα στην οποία τα πνεύματα έχουν περισσότερη ενέργεια. Δεν υπάρχουν φαντάσματα, λέει, και έχω δει. Μωρέ, και εγώ έχω δει κάτι ανθρώπου που είναι σαν φαντάσματα. Αλλά όπως και να έχει τους πεθαμένους μην τους φοβάσεις, τους ζωντανούς να φοβάσει. Ο πεθαμένος δεν σε πειράζει. Ναι, είναι και αυτό είναι ένα υπαρξιακό. Α, τώρα, υπάρχουνε, δεν υπάρχουνε. Τώρα κάνω το λάθος, δεν πρέπει να οδηγήσω πολύ πάνω στον δρόμο, θα χάσουμε το σήμα. Ναι. Και ξέχασα και να μην ξεχάσουμε να τρέξουμε και την εφαρμογή. Λοιπόν, αυτά για το σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μας ακούει ο φίλος μου ο Παντελής. Και όποτε μπορέσει ή να επικοινωνήσει αυτός μαζί μου, εγώ θα του ξαναστείλω μήνυμα βέβαια από εβδομάδα. Έτσι και αλλιώς περιμένω τον εξοπλισμό μου μέχρι τις 10 Μαρτίου να έρθει. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι και πιο νωρίς. Ήδη μαζεύω πληροφορίες. Υπάρχουν. Η ιστορία γενικότερα και όλοι όσοι γνωρίζουν γενικά για αυτό το σπίτι λένε το εξής, ότι εκεί πέρα υπήρχε ένας base, πασάς ή κάτι τέτοιο, ο οποίος είχε ένα χαρέμι. Πριν ακόμα χτίσει το σπίτι και ήταν αμπέλι ή κάτι τέτοιο. Ένα μέρος που δεν ξέρω καλλιεργούσαν τι κάναν. Και μία από τις γυναίκες που είχε στο χαρέμι μαζί με τις υπόλοιπες, βέβαια ξεσήκωσε τις υπόλοιπες, κάτι σαν μια φεμινιστική επανάσταση να το πω. Ίσως μια επανάσταση ενάντια στον τύρανό του, τον καταπιεστή του. Και δεν του άρεσε αυτόν του Τούρκου. Και λένε ότι αυτός την έπνιξε με τα χέρια του εκεί πέρα. Και το άφησε να φανεί ως να διαφύγει. Τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους να μην το φάνει, να μην το δείξει. Και είναι, λένε, το πρώτο πνεύμα το οποίο έμεινε εκεί πέρα γιατί απεβίωσε με πόνο και βάσανο. Αργότερα, βέβαια, αυτά θα τα πούμε μετά από μελέτη, θα τα πω και καλύτερα στο βίντεο που θα κάνω. Όταν χτίστηκε το σπίτι, λένε ότι είχε χρησιμοποιηθεί από τους Γερμανούς Ναζί ως βασανιστήριο το υπόγειο σε Εβραίους. Για να βασανίζει τους Εβραίους. Θα μπορούσε, γιατί οι Γερμανοί. Έτσι λένε, γνωστόν. Έτσι λένε. Γιατί βασανίστηκαν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα στο υπόγειο. Και αργότερα πέρασε σε χέρια Εβραίων οι οποίοι το είχαν κάνει καζίνο. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, γιατί τους ενοχλούσαν κάποια πράγματα, περίεργες λάμψεις, σόρευε από πόρτες οι οποίες αγώνησαν να βροντάνε, αλλά δεν έκλειναν ποτέ ενώ δεν ήταν τίποτα μέσα στο σπίτι. Και κατέληψαν και αυτοί το σπίτι. Όπως επίσης και πολλές οικογένειες μεταναστών ή και Αθήκανων που εγκαταστάθηκαν μέσα, έφυγαν μέσα σε ένα βράδυ, ένα-δύο βράδια το πολύ. Γιατί είχαν και αυτοί τέτοια φαινόμενα και περιστατικά. Εμείς θα πάμε και θα ερευνήσουμε να δούμε εάν όντως συμβαίνουν και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, κατά πόσο, σας είπα, εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά.
Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι, θα το ψάξω όσο μπορώ. Γι' αυτό και θέλω να πάρω και τον πνευματιστή μαζί μου. Τέλος πάντων, ένα medium ή κάτι ότι μπορέσω να βρω κάποιον που θα μας εξυπηρετήσει. Η άποψή μου είναι πως ο πνευματιστής δεν θα βοηθήσει πουθενά. Άμα είναι να νιώσεις κάτι, μπορεί να μην αποτυπωθεί στο βίντεο, αλλά να το νιώσεις σαν άνθρωπος. Να νιώσεις ότι κάτι υπάρχει, ότι κάτι σε παρακολουθεί, ότι το οτιδήποτε. Μπορεί να καταγραφεί, να ακούσεις κάποιον ήχο, ο οποίος να μην καταγραφεί ούτε από κάμερα, ούτε από EVP, ούτε τίποτα. Θα το ξέρεις εσύ ο ήχος. Δεν νομίζω. Εμείς θα πάμε τόσο καλά οργανωμένοι που ό,τι, εσύ... και να... ό,τι να μην ακούσουμε εμείς θα το πιάσουν τα μηχανήματα. Ναι. Γι' αυτό θέλω να πάω εγώ ίδιος. Για να δω άμα θα νιώσω κάτι. Ποιοι θα γίνουμε, οι Ghost Hunters. Έλεπα κάτι αμερικάνικα serial με τέτοια, μ' άρεσαν. Τώρα ήρθε η ώρα να τα κάνω κι εγώ. Είναι υπερβολή, ρε φίλε. Είναι υπερβολή. Εγώ θέλω να δω άμα όντως νιώθεις κάτι το παραφυσικό ή όχι. Έχω. Ναι, αλλά και όλες αυτές οι ιστορίες και κάποιοι τους ιδιοκτήτες να λένε, να τις επιβεβαιώνουν και να λένε ότι όντως είχαν πρόβλημα πολλές φορές, πολλά μέσα σε αυτά τα χρόνια. Τι να πω. Ναι, μπορεί να έχει προβλήματα. Θα προσπαθήσω να έρθω και σε επαφή με ιδιοκτήτη τον οποίο, αν θέλει να μας δώσει και συνέντευξη. Γιατί από ό,τι έχω ακούσει κάποια στιγμή, έχω ακούσει ότι οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή ήταν 12. Τώρα ο φίλος μου, ακόμα γνωστός, αυτός που μπορεί να μου δώσει την πρόσβαση τέλος πάντων, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες μαζί του, γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν είχα λεπτομέρειες και είχε τέλος πάντων και άλλες δουλειές να ασχοληθεί και δεν. Αλλά θα επικοινωνήσω ξανά μαζί του. Μπορεί και σήμερα το βράδυ να του στείλω μήνυμα. Να δω τι θα μου πει, γιατί θέλω να το οργανώνω σιγά σιγά. Μ' αρέσει αυτό, έχει ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ωραία, να ξαναπούμε σήμερα. Επίσης, ο διαγωνισμός για το κινητό τρέχει. Στους 1000 συνδρομητές δίνεται το πρώτο κινητό. Μετά πάμε για τους 1500 δίνεται το δεύτερο. Και στους 2000 δίνεται το τάμπλετ. Κακώς δεν το πήρα μαζί μου σήμερα να σας το δείξω το κινητό, δεν πειράζει. Υπάρχει μέσα στα βίντεο, μπορείτε να τρέξετε και να δείτε ποιο είναι και τις λεπτομέρειες του. Τώρα σήμερα, στο θέμα μας. Θα τρέξουμε αυτή την εφαρμογή, η οποία θεωρητικά λέει ότι έχει κάποιες πνευματικές ιδιότητες και σύμφωνα με αυτά που θέλει η ψυχούλα σου, τα ζητάς και σε οδηγεί σε κάποιο σημείο μέσω ακριβώς στίγματος του Google Maps και βρίσκεις αυτό που θέλεις. Είπαμε ότι στην Αμερική πολλοί έχουν βρει πράγματα τα οποία δεν τα περίμεναν. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί οι οποίοι έχουν στήσει για κάποιες ιστορίες και φαίνονται και συναισθημένες. Σωστά. Εντάξει, χαζί δεν είμαστε, το καταλαβαίνουμε. Για να δοκιμάσουμε και εμείς αυτή την εφαρμογή. Για πες μας λίγο, Γιάννη, τι βγάζει ακριβώς. Δείξε λίγο, δείξε να δείξε. Η εφαρμογή. Οπα. Δείξε να λίγο να δούμε ακριβώς. Φαίνεται καθόλου. Ναι, δεν φαίνεται. Κάνε λίγο τάπ. Μας βγάζει. Μήπως κάνει focus. Κάνε τάπ στην οθόνη. Οπα. Να, κάτι είπα να βγάλει. Εδώ, μας βγάζει το Google Maps. Περίμενε. Δεν θέλει να βοηθήσει. Μας βγάζει. Να κάνω φως για να δείξε λίγο τώρα. Πα. Δεν. Όχι. Δεν συνεργάζεται. Βγάζει το χάρτη από το Google Maps και κάτω μας γράφει ανομαλίες και μας βγάζει attractor, power και void να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο, ποιο από τα τρία ψάχνουμε. Τρία. Τέσσερα, δεν είναι. Attractor, power και void. Α, αυτά βγάζει. Ναι, ποιο από τα τρία θέλουμε. Τώρα και εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι σημαίνει το καφέ, εμείς θα τα δοκιμάσουμε όλα. Ναι. Μόλις με ενημερώσαμε το κοντρόλ να χαμηλώσει τη φωτεινότητα, την έχω ήδη χαμηλωμένη και πάλι δεν συνεργάζεται. Την έχεις τερμά. Ναι. Για βάλ το. Τέρμα σκοτεινό είναι. Για βάλ το τώρα. Κάτι κάνει. Την είχα ήδη, αλλά δεν την έβαζε. Α, τώρα εντάξει, τώρα την έχεις καλά. Εδώ μας βγάζει attractor, power και void και από πάνω είναι ο χάρτης. Πάω το λίγο πιο πίσω για να μην γυαλίζει. Μπράβο. Ναι. Ραντονότικα, έτσι. Έχουν κάνει πολύ βίντεο στο εξωτερικό με αυτό. Για να δούμε τώρα. Γιάννη στο Ριτζόνι, για να πατήσουμε πάντα ποιο θες, το πρώτο. Βάλε κάτι στο μυαλό σου, γιατί λένε ότι έτσι δουλεύει αυτό. Βάλει στο μυαλό σου κάτι. Τώρα, άμα μας δει κανείς τα γενετσά να γυρνάμε, να ξέρετε, αυτό κάνουμε. Δεν είμαστε τίποτα περίεργοι. Το μυαλό μου. Παίζουμε την εφαρμογή, έτσι. Το μυαλό μου είναι τελείως άδειο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Δεν μπορεί να μην σκεφτείς κάτι. Κάτι σκέψου. Πάμε. Ένα void. Πάμε ένα void. Void, που σημαίνει κενό, ας πούμε. Τι είναι αυτό το void ακριβώς. Έχει λεπτομέρειες που να λέει τι είναι το void. Όχι. Θέλω να μας διαβάζεις όμως ό,τι γράφει. Ναι. Πατάμε generate. Ναι, δώσε generate, δώσε πόνο να δούμε. Το φόρτισε καλά. Για να μείνουμε. Ναι, δεν μας δίνει όμως. Τι δεν δίνει? Δεν μας κάνει το generate. Δεν μπορεί, θα έχει πάντα άλλο. Πάντα power. Ναι, πάμε attractor. Γιατί λέει ότι δεν μας δίνει? Knocking up all tokens, ναι. Και πώς τα παίρνεις αυτά?
Ναι, σου δίνει κάποια τζάμπα και κάποια άλλα τα αγοράζει. Πάρα στα τζάμπα τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να. Πήρα το τζάμπα, το θέμα είναι δεν φτάνουν. Δεν μπορώ να βάλω τώρα την κάρτα. Τώρα πε μου ότι δεν θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Θα το δουλέψουμε, ρε φίλε, θα πάει. Βρε έναν τρόπο, έλα. Θα το ψάξουμε. Και βέβαια να πω και άλλη ιστορία για το σπίτι. Και αυτά που τα ξέρω, τα έχω δει από βίντεο. Εντάξει, η έρευνα που κάνω τώρα μαζεύω υλικό στο σπίτι. Αλλά δεν μου μένει χρόνο να κάτσω να το διαβάσω. Δεν νομίζω, δεν υπάρχουν και πολλά βίντεο. Παίξει την εφαρμογή να δουλέψει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κάνω, γι' αυτό μιλάω κιόλας. Να συμπληρώσουμε χρόνο. Ναι, ναι. Επειδή δεν υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube, έτσι δεν νομίζω να υπάρχουν και πληροφορίες. Βίντεο που να είναι μέσα από το σπίτι δεν έχω δει. Ούτε εγώ. Νομίζω αν καταφέρουμε να πάμε θα είμαστε οι πρώτοι. Θα βάλουμε και 4 κάμερες, θα στήσω σταθερές. 2-3 θα έχουμε στα χέρια μας. Μία θα έχω εγώ σταθερή σίγουρα. Θα έχω την DJI, την Action. Και τι να πάρω άλλο, να πάρω και μια λάμπα να κρατάω ένα κερί. Τι γίνεται, ανοίγει. Θέλει ενημέρωση στο Google Maps. Το ψάχνουμε. Όχι, μπήκα από την άλλη τη ραντονότ. Α, πες εκείνο. Ναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει tokens αφού έπαιζα συνέχεια. Εγώ δεν χρειάζεται να αγοράσεις. Επειδή έπαιζες, ρε φίλε, γι' αυτό τα λιώσαν τα tokens. Δεν έχω να δουλέψω την εφαρμογή, την είχα δουλέψει μια φορά την πλάκα μου από το σπίτι, μη φανταστείς. Άλλη μία νομίζω το κάναμε βίντεο που κόβαμε γύρες. Ορίστε. Άλλη μία πρέπει να την κάναμε και βίντεο που κόβαμε γύρες. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει τόσο καιρός πέρασε. Εγώ θυμάμαι. Εντάξει, έχει και ένα χρόνο. Θα σε γελάσω. Α, με το Βιτάρα είχαμε και το Σουζούκι και το Βιτάρα. Με το Βιτάρα ήμασταν και είχαμε πάει στο. Στην Κρόμνη. Στην Κρόμνη. Σαν τους αμαρτωλούς τρέχαμε. Να μαζί δείτε κανένα να πει τι κάνετε. Σε βάλω το πει παίζω ραντονότικα. Άντε τώρα να τον εξηγήσει εσύ ότι έπαιζε την εφαρμογή στο κινητό. Ναι. Στις αμπελιές που θα είναι. Μάντεψε που είμαστε, ναι, είμαστε στις αμπελιές. Τζάπα και λάμπα, τζάπα. Θα το βάλεις, τι θα γίνει. Ναι ρε Google μου, λάρωσε λίγο. Μην με αγχώνεις. Τι είναι αυτή η τεχνολογία ρε παιδιά, μη σου τύχει είναι άστρο, μη σου τύχει. Είναι καλή αλλά μετά από ένα σημείο δεν. Όταν χρειάζεται να πληρώσεις εκεί είναι λίγο βάσανο. Ναι, ναι. Μέχρι που δεν πληρώνεις είναι καλή. Στην Ελλάδα είσαι. Ό,τι μπορείς να το βρεις τζάμπα, το παίρνει τζάμπα, δεν πληρώνεις. Το θέμα είναι ότι όλο και λιγότερα βγαίνουν τζάμπα. Δεν βλέπω να παίζουμε εφαρμογή. Θέλει να μου πει ότι στον υπολογιστή σου έχει πληρωμένα που είναι όλοι. Ναι, γιατί τα έχω αγοράσει για το μαγαζί. Α, πατέλο. Ναι, σιγά μου τα αγόρασα. Ναι, ναι, μετά. Τα αγόρασα βασικά, συγγνώμη, τα αγόραζα για το σπίτι εννοείται. Ναι, ναι. Αναγκαστικά στο μαγαζί έπρεπε να τα αγοράσω τιμολόγιο κανονικά, κύριο. Κύριο, ωραίο πάντα έτσι. Πού τα αγοράσει. Από εκεί που πήρε τον υπολογιστή. Εδώ μετά δεν λέμε, δεν λέμε τέτοια. Μην τα μπερδεύει. Ναι, sorry, sorry. Δεν κάνουμε, πώς λέγεται, διαφήμιση. Promotion. Γιατί δεν τα παίρνουμε κιόλας η αλήθεια είναι. Άμα θέλετε να τα πάρουμε. Τώρα μου θυμίζει το βίντεο στην πουλή που έλεγε. Παίξε με το κινητό. Τα παίρνει, τα παίρνει. Κάτσε, κατεβαίνει. Κατάλαβα. Κατέβηκε. Δύσκολα τα βλέπω σήμερα. Δεν βλέπετε κανένα σχόλιο. Καλύτερα να πηγαίναμε σε κανιά σπηλιά. Φύγαμε πάνω να βρούμε τα κόκαλα. Σήμερα πήγα και ναι, όντως είναι κόκαλα. Σήμερα πήγα και όμως έχω βρει, δεν το έχω κάνει πιο ακόμα. Έχω τραβήξει τα πλάνα. Μια εκκλησία στην οποία από πίσω έχει ανθρώπινα κόκαλα. Κανονικά μέσα σε σακούλες. Έχει λεκάνη, έχει κόκαλο του μοιραίου οστό, έχει. Κεφάλι δεν είχα βρει, αλήθεια είναι. Γιατί πίσω από την εκκλησία είχε μνήματα παλιά και μετά κάποιος πήρε το γράφι, το πήρε αγρότης. Και όργανο και έπαιζε τα κόκκαλα, τα πέταγε εκεί στην άκρη. Όντως. Ναι. Από εκεί είναι. Από εκεί είναι, ναι. Το πάνε. Βέβαια η εκκλησία από έξω έχει ένα δαίμονα που τρώει έναν Άγιο, αλλά. Ναι, θα παίξουμε σήμερα όταν δω τα παιδιά. Ναι, 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 δύσκολα να το πάνε. Μα είναι δυνατόν να μην δουλεύει. Τι. Ναι, ναι, δηλαδή όντως. Σε πιάνει μια ιδέα. Δεν το πιστεύω τώρα να μην δουλεύει. Κάτσε να το πιάσω εγώ λίγο στα χέρια μου. Γιατί και πριν δεν μπορούσα να το κάνει και το έκανα εγώ. Ναι, επειδή πήγα με το δικό σου mail, αλλιώ. Καλά, όλα με το δικό μου κινητό δεν υπάρχει αυτό. Υπονοεί κάτι. Ναι. Άμα δεν είμαι εγώ, δουλειά δεν γίνεται. Ναι, δεν έχουμε σήμα μεγάλε. Μια χαρά σήμα έχουμε το live τρέχει. Για δώσε μου να δοκιμάσω. Όπα, μα έβγαλε. Πλάκα κάνει, δεν το πιστεύω. Έλα ρε. Έλα ρε. Από 15 λεπτά. Έλα ρε, τι μου λες. Δούλεψε.
Είναι και πνευματική εφαρμογή αυτή, υποτίθεται. Ναι, με το να ξέρα ποιο έξυπνο την έβγαλε αυτή να και τα απονομάει. Φύγαμε. Για πες μου, πού πάμε. Βγάζουμε το πρώτο σημείο. Τι πάτησε, Generate. Οδηγίες. Στο Void. Πάτησε Void. Yes. Από εδώ συνεχίζει η ευθεία. Okay. Πόσα χιλιόμετρα λέει. 2,4. Το Void είναι το κενό. Ναι. Λέει 2,5 χιλιόμετρα, 2,3 χιλιόμετρα και πόση αυτό ώρα. Αυτό βγάζει το δρόμο από όσο βλέπω προς Επάλ. Πίσω από τα Λύκια, ξέρουμε τι γίνεται πίσω από τα Λύκια. Δεν θα περάσω από εκεί, όχι. Δεν θα ενοχλήσω. Κοίτα, γιατί τώρα με το live να περάσουμε με την κάμερα και να ενοχλήσω, δεν λέει. Μη σε νοιάζει ο οδός. Όχι, όχι, ξέρεις που είναι. Ρε δώσε μου το στίγμα εδώ πέρα. Δύο στενά πιο κάτω. Να βλέπω φυσικά. Τον βρήκα από τα Lidl. Κι άλλη μαύρη διαφήμιση. Μαύρες ή μαύρες. Δεν μπορούμε να βάλουμε και κανένα μουσικούλα γιατί θα μας κόψει το YouTube και θα μας βγάλει η λογοκρισία. Πες YouTube ρε φίλες. Δεν μπορώ να τις σχένω. YouTube, YouTube. Και το Facebook φατσαμπούκ. Πέθανε τώρα λίγο έτσι κάνε. Στο live να πάρουν προβολές. Ναι, ναι. Κάνεις 20 πακέτα τσιγάρα την ημέρα θα πεθάνει. Ωρε φίλε, είναι σαν τσιγαρέλα. Θα πάω. Να μου βγαίνει από τα ρουθούνια η πίσα. Αυτό ακριβώς ένα, ξέρεις, δεν κάνω πλάκα. Αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, για πάμε, τώρα πάμε να βρούμε το Void, ας πούμε, να πούμε λίγο στο πνεύμα, γιατί... Ξέρουμε ότι μας στείλει πολύ κοντά και δεν μου αρέσει αυτό. Όχι, όσο πιο κοντά πιο καλά, δηλαδή να τρέχουμε τώρα στους καζούς στα λαγκάδια, στα βουνά. Εδώ τρέχουμε σε μαλάκι, χωρίς να έχουμε πει στην εφαρμογή. Έπρεπε να κάνουμε μια γύρα, έπρεπε να πούμε γιατί θα ακολουθήσει το επόμενο βίντεο. Έπρεπε να θυμίσουμε το διαγωνισμό πάλι, έπρεπε να θυμίσουμε τον κόσμο να κάνει εγγραφή. Να κάνει like, να κάνει κοινοποίηση και το live, μια χαρά μας βοηθάει και αυτό. Ναι, έκανα. Βλέπω πέφτει 6, 7, 5 άτομα. Να είστε καλά. Δεν παίρνουν άτομα, παίρνουν περισσότερα πράγματα. Εντάξει, καλά. Έκανα και ένα promotion τώρα στο Insta, να δούμε αν θα μπει κανένας γνωστός. Ας γράψει κανένα σχόλιο. Όποιος φίλος είναι μέσα, ας γράψει τουλάχιστον να του πούμε ένα ευχαριστώ. Κάτσε τώρα να δούμε, να σου πω την αλήθεια. Θα πάρω και θα κρατάσεις το κινητό, θα κρατάω το φακό. Το φακό, τα κατέβουμε. Τι θα κάνουμε αυτό. Χοντρο άνθρωπο, τι με κατεβάζεις. Γι' αυτό σε είπα κρατά το κινητό ότι κάτσε εκεί που είσαι. Θα περπατάω εγώ με το φακό. Αριστερά. Πού πάω τώρα. Αριστερά. Ω, μη μου πεις ότι θα μου βγάλει και στα μνήματα που ακούγονται οι ψαλμοί. Μη μου το πεις αυτό. Εκεί πέρα θα βγάλει μάλλον. Εγώ εκεί πέρα θα βγάλει. Όπω ρε φίλε, το έχω, την έχω ακούσει αυτή. Όχι, 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 είναι πολύ πιο νωρίς. Έχω ακούσει, θα πάμε και σε ένα σημείο σήμερα. Είναι εκεί πέρα και το κλεισάκι με το τέτοιο, με, το, ναι, με τον είναι... αγιασμό που μου είχε σφαλιάρα η νυχτερίδα. Ναι, που ξέρω την νυχτερίδα, τότε που είχαμε πάει. Μια νυχτερίδα. Είναι ένα σφαλιά. Σημείο το οποίο ακούγεται ψαλμί το βράδυ εκεί πέρα και δεν ξέρουμε από τι. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι πιο κάτω είχε βρεθεί ένα. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή είχε κατεβάσει πολύ βροχή το ποτάμι. Ναι, και ξέφρασε μια κάσα με ένα, από ένα μικρό κοριτσάκι που ήταν πεταθαμένο. Τη φορούσε κόκκινα ρούχα. Τώρα καλά, πάω εδώ που πάω. Ναι, ρε φίλε. Ε, γιατί βλέπεις τις στροφές. Αυτό που το βάζεις. Σε πόντιο, ε. Εδώ είμαι. Δεξιά βγάζει. Είμαι πόντιος. Μέσα στο χωράφι, γιατί έχω τύπη. Ναι, το θέμα είναι το χωράφι είναι φραγμένο. Εγώ τώρα πώς θα πάω. Σε πιο πέρα, μετά το χωράφι είναι, ρε. Κάτσε λίγο. Εδώ δεξιά είναι, ρε, προχώρα. Να βλέπει ο κόσμος μπροστά. Τι να βλέπει εδώ, θολά είναι όλο. Όχι, μια χαρά είναι τώρα με τους προβολείς, φαίνεται μια χαρά. Πάω τώρα. Μια λάμψη. Εδώ δεξιά βγάζετε, φίλε, εδώ ανάμεσα στα δύο τα χωράφια. Όχι, σε αυτήν εδώ, θα τρέχω μέσα στα χωράφια. Πού να ξέρω. Τι άλλο θα κάνω, Γκάζα. Και κάνα μάγο, εδώ φτάσαμε. Εδώ πέρα δεξιά λέει. Σιγά να μπούμε σε χωράφι, ρε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, να κάνω πως μπαίνω λίγο, εντάξει, δεν έχει και τίποτα να το χαλάσω. Και υποτίθεται τώρα ακόμα πάω εγώ εδώ πέρα μέσα θα βρω κάτι, ε. Κοίταξε, επειδή πάτησε Void που σημαίνει κενό, μήπως βρω ένα κενό. Ρε φίλε, βαμβάκι είναι αυτά. Όχι, ρε, τι βαμβάκι. Βαμβάκι είναι ένα ξεραμένο το οποίο δεν το έχουν οργώσει, να ξέρεις. Εγώ έτσι θα πω. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα. Κάτσε να πάρω εγώ το φακό. Να ετοιμάσω τον προβολέα μου. Πάρω το σκουφάκι μου το ωραίο. Κάνε και ένα live στο Insta τώρα όπως είσαι. Λέει, αν δεν έχεις κανάλι F-Nidi, μπορείς να σχολιάσεις. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Αφού σχολίασε άρα... Όχι, μήνυμα. Αν δεν έχεις κανάλι δεν μπορείς και να... Ναι, η αλήθεια είναι δεν μπορείς να σχολιάσεις. Πείτε, ναι. Κάτσε λίγο, Γιάννη. Ναι, έλα. Πού είναι η προβολής, ρε. Το τετράγωνο, γίνομαι προβολής απάνω. Να ξέρω. Άου, χτύπησε.
Λοιπόν, βγάλε το κινητό και πρόσεχε, μην το κλείσει, μην πατήσει το εδώ πέρα κάτω. Ναι, βγάλω λίγο εσύ, γιατί θα γίνει μαλακή το κόβω. Καλά, κοίταξε να σου και αυτό. Δεν ξέρω αν σα το είπαμε, είμαστε και πρωταθλητές στην Αθήνα. Πρωταθλητές, πρώτα. Είναι μαγεία, ρε φίλε. Ναι, είναι μαγεία. Περίμενε τώρα. Όχι έτσι, ρε, στο πλάι. Ναι, ρε φίλε, δεν sorry. Μάρια, μιλάω για το λάθο, δεν ξέρω μέρο, αλλά. Τρέχα το σωστά το εργαλείο. Ναι, εντάξει, έγινε. Είχαμε, δεν είχαμε, έγινε. Εδώ δεξιά βγάζει, ρε φίλε, εδώ μέσα. Εδώ, στα 10 μέτρα. Τι χαραλέος, ρε φίλε. Θέλω να μπω μέσα, Airpin. Θα κάνω φωτο Παρασκευά από Netflix. Έχω κάνει, λέει... Αυτό το έλεγα εγώ χθες, ρε. Με το καρτέρι, λέει... Α, δεν το έλεγα αυτό. Δύο μήνες, λέει, και 10 μέρες. Με μια ανάσα, και ένα σάντουιτς. Στον Γιώργο το είπα. Εγώ δεν ξέρω, το θυμάμαι και γελάω κάθε με ξύρισε το φρύδι και γυρνάει και μου λέει κανόνισε. Αχ, δεν βλέπω λίγο. Ναι, δηλαδή θεωρητικά εγώ τώρα άμα πάω και στη μέση θα βρω κάτι. Ποια μέση εδώ στα 10 μέτρα είναι. Φαίνεται τίποτα. Τίποτα δεν φαίνεται, ρε φίλε. Πάτσα κι εγώ και ενώ ρε μαλάκα, εντάξει, δεν μπορούσα να πάω κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω ποιος και αν είναι το χωράφι, αλλά άμα με κυνηγήσει, με κυνήγησε. Αν με κυνηγήσει θα με βρει. Έτσι πως. Εκεί πέρα, ρε. Γιατί ρε φίλε, φοβάμαι. Έχουμε μπει σε χειρότερα μέρη. Όπα, σφυρίζει κάποιος είναι η δάμη. Σκυλιά μεγάλε. Ναι, τρομακτικά. Εγώ δεν βλέπω τίποτα πάντα. Ούτε εγώ. Δεν τίποτα, αλλά θα βλέπει. Είναι και οργωμένα, θα γίνουμε σκατά, ρε φίλε. Ναι, έχει και το μεγάλο του φακό, φαινόμαστε κάμε σέτα. Γυράμε προς τα πίσω. Γιατί έχει σπίτια. Ναι, εγώ έτσι λέω. Να, κάτι βρήκα. Πέρασε ένα κατσίκι από εδώ. Και έχει αφήσει πίσω αποτυπώματα. Το κενό, βγήκε κενό, δεν βρήκαμε τίποτα. Έλα. Γυρνάμε πίσω. Πρόσεχε να πατήσει κανένα χειροβοβίδα, κανένα άρκι. Πάμε να δούμε σε εκείνο το σημείο που λένε ότι ακούγονται ψαγωδίες το βράδυ. Έλα ρε φίλε. Θες να είμαστε τυχεροί. Έλα ρε φίλε. Όχι, δεν ακούγονται να ξέρεις, το καλοκαίρι. Φίλε, μετά το επειδή... Είναι και το χρόνο μετά. Εγώ πολύ άρρωστο. Ναι ρε φίλε, από αμπέλι είναι. Ναι ρε φίλε. Θα κάνει το φωταγώγηση για το βράδυ. Είναι και να χαίρονται στα φίλια. Αντέλα. Όχι. Να, το βλέπεις ρε φίλε. Να το κάτι μάτια ριγαλίζουν εκεί πέρα, να τα βλέπεις. Κάνα σκυλί θα είναι, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Να το βλέπεις, να τα βλέπεις. Χθες πολύ πια και να βλέπω σήμερα. Να μην έχουμε καλή. Δεν ξέρω κανένα το καλά, να φάω το σκυλιάδο. Πάμε άλλο σημείο, βάλε κατά σοβαρό σημείο. Δεν ξέρω αν έχουμε τα τέτοια. Γαμώ. Ναι, τι είσαι. Sorry, έτυχε. Έλα, δώσ' το. Πάρ' το. Λοιπόν, οργανωμένο πράγμα. Εντάξει, μπήκαμε στο ξένο το χωράφι. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα σπαρμένο να μας βρει ο άνθρωπος. Όπα, όπα, έλα, μη μου κάνεις τέτοια τώρα, μη μου κάνεις τέτοια. Ήρθε ο φίλος μου, ο James Duke. Hello, James! What's up? Μίλε στα πνικό, ρε φίλε, δεν μπορώ, ανατριχιάζω. Γιατί ρε φίλε, my friend James from Palm Springs, California. He lives in the Palm Springs desert. You know you have a channel, James, you can comment. We are playing the Randonautica app, which is supposed to show you paranormal... Παραφυσικά φαινόμενα, paranormal activities. We are trying to play, anyway. Άναψε και το λαμπάκι της βενζίνης. Running out of gas. Πάλι πετρέλαιο θα βάλουμε σήμερα. Πάμε power. Περίμενε να ακούσουμε αυτό το περίεργο που λέγαμε εδώ πέρα πίσω. Σου λέω δεν ακούγεται να ξέρεις. Να έχεις ξαναέρθει. Ναι. Χειμώνα ή καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ακούγεται, τώρα δεν ακούγεται. Με το χειμώνα παγώνει τι κάνετε το πνεύμα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Εγώ έρχομαι κάνα φιλαράκι μου λίγο να τρομάξω και δεν κάτσε τη φάση. Γιατί δεν το τρομάξεις, ξέρεις ότι παίζει κάτι εδώ και δεν μας το λες. Ναι, το ξέρω όλα. Νέβυρνα. Πόσες φορές ήρθαμε εδώ πέρα 15 άτομα και ήμουν μόνος. Λέει, α, James, I'm watching to make sure you don't break something. Τι έσπασες, ρε. My good friend James, he knows I break cars. Ξέρει ότι χαλά τα αυτοκίνητα και μου τη λέει. So, every day, κάθε μέρα με ρωτάει, every day he asks me, what did you break today, τι έχεις σπάσει σήμερα, τι ζημιά έκανες.
Σαν να με ξέρει ο James. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο σιδεροφάγος. Πάζε μάνα, ποιο πέρα είναι. Ναι, ποιο πέρα είναι. Ποιο πέρα είναι ρε. Μη μιλάς. Ρε. Σταμάτα ρε. Ένα χιλιόμετρο πιο κάτω είναι. Σταμάτα. Πιο πίσω. Πιο πάνω. Ακόμα σπίτι έχει δίπλα. Τι έχει φύγει. Δεν θυμάμαι το μέρος. Αλλά ό,τι έχει φύγει θέλω να το πω και εγώ. Στα μνήματα είναι. Τα μνήματα από εδώ ένα χιλιόμετρο πιο πάνω είναι. Άιντα. Έτσι να πάω δεν έχω έρθει καμιά φορά. Λέγερος. Τι γράφει. Κάτσε να δω. Δεν βλέπω. Δεν σε λέω. Κάτσε να τα δω. Εδώ είσαι. Τι γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος που το ξέρει. Γιώργος να ξέρει Κάπας. Τι. Και δεν είναι ο μόνος που το ξέρει. Ναι, χαμήλωσε για να μην ακούγεται και διπλά και ενοχλείς. Το κλείνω. Όχι, χαμήλωσε το άστο τσάτ να παίζει για να βλέπουμε τι λένε. Θέλω να μπω και να τον νότι κάτι. Κάτω το dual screen, ρε Γιάννη. Πρώτη σαν βοηθή, να κοιτάς. Όχι. Μάλλον. Start journey. Ρε φίλε, με έβγαλε μέσα στα ΕΠΑΛ. Δεν κάνω πλάκα. Ωραία, πάμε μέσα στα ΕΠΑΛ. Πάτα. Ξέρεις ότι κάτω από τα ΕΠΑΛ υπάρχει καταφύγιο. Δεν το ξέρω. Που φτάνει μέχρι το στρατόπεδο. Ο σπάς πράγματα. Ποιος είπε αυτό. Δεν σπάω πράγματα. Σπάω αυτοκίνητα. Γιατί μου τη λέει, ναι. Όταν είχα το Mercedes. Καλησπέρα, Αλάνια. Από τα βόρεια. Τα φαλαράκια από το Εξόριστη TV. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε και μαζί live κάποια στιγμή και θα κάνουμε και εξερεύνηση. Σας περιμένω πώς και πώς. Εξόριστη, ωραίο. Εδώ παίζουμε σήμερα ραντονότικα, παιδιά. Στρίψε κάτω. Και πιο κάτω κιόλας. Εδώ πάνω, από εδώ πάνω το άκουγα εγώ, ρε. Φίλε, το χάτω είσαι. Θέλω ένα άλλο. Μου κλείνει το παράθυρο μου. Έχω αρχίσει και φοβάμαι. Αρχίζω και φοβάμαι, πρέπει να πάω στο μάστορα. Ναι, αυτό. Και τι θα πληρώσω, πρέπει να θέλω και να βάσει μηχανής. Καλά με λέει my friend James. Oh, James, I broke the engine mount. I need new engine mount in the Qashqai. Θέλω βάση μηχανής. Ναι, είναι αλήθεια. Top mount. Top mount, έτσι λέγεται. Όχι. Και βάση σας mount πώς λέγεται. Να έχει ένα σκυλάκος. Το βλέπεις σκυλάκο. Ναι, μα δεν βρήκαμε, αλλά ένα σκυλάκο βρήκαμε. Πού είσαι ρε σκύλε! Δεν έχουμε δώσει τίποτα να φάει. Έχουμε το δώσουμε τίποτα να φάει. Ναι, εμένα. Θα τρώει κανένα χρόνο. Έλα ρε! Δεν έχουμε το δώσει και τίποτα να φάει. Α, μπορεί. Όχι, το κατέβασε στο σπίτι. Έχει τίποτα στα πόδια σου εδώ ρε. Όχι. Κανένα σακούλα δεν έχει. Τίποτα. Κρίμα ρε, δεν έχουμε να ταΐσουμε σκυλάκι κάτι. Κρίμα. Ναι, φίλε. Κρίμα. Δεν πειράζει. Ξαναγυρνάμε. Για πάμε να δούμε. Θα γυρίσω τώρα να πάω προς τα ΕΠΑΛ. Πού να πάω, έχεις βάλει σημείο. Έχω βάλει σημείο, να χωρίς. Μου βγάζει ένα δρόμο δεξιά από τα ΕΠΑΛ, δεν βλέπεις τα ΕΠΑΛ δεξιά. Από, το πάει, από εκεί το πάει πίσω από τα σχολεία. Καλή και θέλει να μας πάει, μας παρεξηγήσουμε κιόλας, όχι τίποτα. Ναι, ρε, είμαστε και δύο άντρες μέσα, είναι ακόμα πιο περίεργο. Ναι, αυτό. Και άντε μετά να τον πείσω ότι έπαιζε ραντονότικα. Και άντε να τον εξηγήσει που είναι το ραντονότικα. Ναι, αυτό που νομίζει είναι καμιά ανομαλία. Έφερε και σκύλους. Φίλους. Ένα, δύο, τρία σκυλάκια. Three dogs. Κάτι γράψαν. My friend James is gonna love this one. He loves dogs. He's an animal. An animal guy. Κάτι, είπες, he's an animal. Ναι, he's an animal guy. He loves animals. James, you. Good boy. Ναι, he's talking about the dog. Πας ρε, γι' αυτό λόγο δεν πήγες από πάνω. Τώρα τι πάτησες, power. Έκανες μαλακ. Ναι, power πάτησα. Αφού γίνει από εδώ κατευθείαν στα λίγια από πίσω. Για ποιο λόγο να πάω από πάνω. Γιατί είναι μπροστά τα λίγια, όχι από πίσω. Για να μπαλερώνει τα μάξι. Ναι, καλά, πέρασα τόση ώρα και το λέρωσα και τώρα θα με πειράξει άμα το ξαναλερώσω, εντάξει. Και σιγά το χωματόδρομο. Τι είναι ότι το κινητό κουνιέται και πηγαίνει έτσι. Εντάξει, και τι έγινε. Σας ενοχλεί που πηγαίνει το κινητό έτσι και το Γιάννη τον ενοχλεί, ρε παιδιά. Άμα σας ενοχλεί και σας πείτε μου, θα τον βάλω να το κρατάει αυτός. Μια χαρά είναι. Τέλειο είναι. Είναι αλφάδι. Μάστορα, άστο έτσι να μας καίει το μάτι. Έχω κρατήσει πολύ κάμερα στη ζωή μου για να το σε κάνω. Και όλες κουνημένες έτσι, ούτε ένα πλάνο σωστό. Δεν έχω πάρει ούτε ένα του Γιάννη. Ρε μαλά, κάμερα ζυγείς 3 κιλά, δεν πρώτη κρατάω έτσι συνέχεια. Δεν σε παίρνω για την κάμερα Γιάννη. Έχει κάποιο βάρος. Για το show σε παίρνω. Μαζί μου. Εμένα με παίρνει και το show και τις βλακίες που πετάω και κάνω. Όχι, δεν παίρνω βλακίες, εντάξει. Τι? Πετυχημένα αστεία. Για την άλλη έχει το σωτήρι να πέφτει κάτω. Αλλά ένα βήμα. Όχι, τον ναι, έχω βγει. Πούτο είναι live, το είναι μέσα στο σωτήρι. Για ύπνο γρήγορα θα πει. Για ύπνο θα έχει πέσει. Γιατί δεν όταν κοιμάται δεν κάθεται να δει λίγο πριν κοιμηθεί έτσι από τον παίρνει ύπνο. Πώ κάθεσαι και στο κρεβάτι και λέει. Είσαι χάζο, έχει δει πώ κοιμάται ο σωτήρι, πέφτει και με το που κλείσει τα μάτια πάει. Dead.
Ο τύπος κοιμάται λες και είναι ο φάκελος. Οκ, πες του δεν μας νοιάζει. Πριν πέσει, βάζει το live και τα αφήνει δίπλα να παίζει στην πρίζα. Και κοιμάται μετά, δεν μας νοιάζει. Τα γράφει. Κοιμάται λες και είναι ο Φαράω, ρε. Κλείνει τα χέρια, παπ, τέλος. Δεν υπάρχει σωτήρηση. Τώρα, ποιο σημείο έχει βάλει, έχει βάλει power. Power. Ναι. Επίσης, να περάσει παρέλα σε ποδηλάτο σωτήρηση. Δεν νιώθει. Αν νομίζω ότι δεν ξυπνάω από φίλο που να δει τη σωτήρη. Να ξεκινήσουν κλαρίνα να μπουν μέσα στο δωμάτιο, δεν. Για να δούμε τώρα, για να δούμε. Θα μα βγάλει τίποτα αυτό ή πάλι θα τρέχουμε στα χωράφια με τι προβολή σε το χαζό. Στίχημα να τρέχουμε στα χωράφια. Μην με βγάλει μέσα στο υπάλληλο. Δεν ανεβάσαμε το βίντεο, ρε φίλο που έπεσε σωτήρη, θυμάσαι. Το έχω εγώ εκεί το βίντεο. Έχω και άλλο βίντεο που έπεσε κι εσύ. Ναι, ρε φίλε, και δεν τα πέσει, μου γίνει επίση. Πω δεν ξέρω τι κάνει τα βραδιά. Ρε φίλε, εγώ δεν έπεσα. Εγώ επειδή τη κάθισα και να κατέβω την κατηφόρα χωρίς να πέσω. Ο Ραφαήλ. Ήξερες ότι θα πέσει. Ήξερα ότι θα πέσω. Και κάθισα και κατέβηκα. Είναι αυτό που λες, ξέρεις ότι θα τη φας και την τρως από μόνος σου. Τουλώντα. Ναι. Και απ' την άλλη είχα εσένα που πήγες και έπεσες. Ήδη εσύ δεν έπεσες. Όχι, δεν έπεσα. Μας το πες κουλωματί. Εγώ που έπεσα. Δύο φορές έπεσε μέσα. Ναι, εσύ. Σούπερμαν. Εσύ. Μέσα εγώ, ρε βλάκα, αυτό είναι πετάω με στυλ. Δεν πέφτω. Πετάω με στυλ. Εγώ ακόμα δεν έχω πέσει. Έχεις το story, το Buzz Lightyear. Ναι. Λέει τι, λέει πέταξες, όχι έπεσα με στυλ. Με στυλ, αλεσοπρίωνο. Μόνο προς τα κάτω πήγαινε, προς τα πάνω δεν είχε. Και ο Ραφαήλ έχει πέσει. Σου τήρεις παραπάνω, 8 μέτρα, δεν θυμάσαι. Α, βλέπω, πέφτουνε τα άτομα που είναι μέσα. Ναι, τζάμπα, κουμώσε. Δεν πειράζει. Όποιος είναι φίλος μου μέσα, ας γράψει το όνομά του. Δεν πειράζει, ρε σιγά. Να δούμε ποιος είναι μέσα. Η Κέλλη είναι γιατί. Εμείς τώρα πάμε να δούμε, για να δούμε τι λέει αυτό. Ευθεία είναι. Περνάμε τα επάλαια και ένα στενό αριστερά και λέει μέσα στα δεξιά. Εκεί ακριβώς που είναι. Εδώ αριστερά λέει. Ακριβώς δηλαδή. Εδώ λέει. Εδώ δεν έχει δρόμο. Έτσι μου δείχνει τη φίλη, τι να σου πω. Φέρτε λίγο εδώ. Περάσαμε. Θέλει να παρκάρει μέσα στην πόρτα του να πάρει μέσα παρκάρι πράγματα εδώ πέρα. Όχι, καλά είμαι εδώ και να δω λίγο. Εγώ σου λέω δεν είσαι καλά. Εδώ. Θέλει να μπούμε με τα πόδια μέσα στο επάνω. Και πώς έγινε αυτό, δεν γίνεται. Ρε φίλε, καλύτερα να μην το κάνω. Εντάξει, αμήντα, το πιο στοιχειωμένο πράγμα και μέσα είναι ο Αβράμ, ο σκύλος του επάνω. Βάλε άλλο σημείο γιατί δύο στα δύο δεν δούλεψε όλα τα δόντια παιδιά. Μαζί, και δεν ξέρω, αυτή η εφαρμογή δεν μου φαίνεται καλή. Δεν μου φαίνεται καλή αυτή η εφαρμογή. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Ρε. Ναι. Κάποιος συνουσιάζεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μήπως είναι για το σχολείο τα παιδιά. Τα παιδιά μάθημα κάνουν, Γιάννη. Τώρα μου βγάλε, πάτσα void και μου βγάλε μέσα γεννητσά. Μην πατάς void, Γιάννη, πάτα τράκτορ. Έχω πατήσει τράκτορ. Το πρώτο τελικά που πατήσαμε, πήγαμε εκεί πέρα δεν ήταν void, τα τράκτορ ήταν. Εντάξει, τι τον παίρνω μαζί μου για να γελάτε, γι' αυτό τον παίρνω. Ναι, εγώ άλλο του ζήτησα, άλλο έβαλα. Έλα βρε μαλάκα, εντάξει. Okay, τώρα σε βάλα βόη και μου λέει βάλα τράκτορ. Μπράβο, ναι. Ποιο θα γυρίζει. Στην αρχή με είπε βάλε βόη, θα βάλω βόη και με λε, είχα βάλει ατράκτορ. Εντάξει. Οκ, okay, τζάμπα στα χωράφια πήγα. Και βρήκα την. Κατσίκα στον κόλο που λέει. Τώρα γιατί είχατε αυτή την μαλακία. Τι που τα έκανα. Γιατί με είπε που θα πάω. Γιατί δεν περίμενε να πω στο χάρτη λίγο, ρε, που λέει μου κάνε αναστροφή. Εγώ ήθελα να πάω από εδώ να πάω. Ωραία, πάνε απελιέ, πάνε πενταπλάτανο μέσα τις αμπελιές. Γιατί πενταπλάτανο θέλει να βγάλει. Ναι. Πάλι εκεί θα μας βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλει κανένα άλλο. Απ' την άλλη φορά το πενταπλάτανο δεν είναι. Γύρω γύρω από αυτό το κολοχώρι μας, τι γίνεται. Μήπως να πάμε σε άλλο χωριό να αλλάξουμε σήμερα. Ναι, να πάμε προς Παλεύθερη. Εκεί να δυστυχιωμένα μέρη. Εμείς οι πρωτευουσιάνοι. Φίλε, αν πας Παλεύθερη που την πίνουν όλοι, εκεί να δυστυχιωμένα πράγματα. Βλέπεις κάτι φαντάζομαι τα λεπτά. Κάνουν αυτά τα πράγματα καλά να μην τα λες δημόσια. Τι είναι κάτι άγνωστο. Δεν ξέρω πάντως. Μπορεί να παρεξηγηθεί κανείς. Ποιος δε. Ξέρω πάντως. Βγείτε εγώ του Παλεύθερου δεν είμαι, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θα γυρίσει να μου πει τι. Για πες τώρα τι πάτησες. Βόη το τράκτο, τι πάτησες. Κάμισε στο νέο μας. Ποντά. Αριστερά. Αριστερά. Ε, φίλε, είναι πιασμένο. Και που κάθομαι στο κάθισμα πολύ. Ναι, αλήθεια είναι και που κάθισε χώρο πιανής. Πες μου που να πάω, τι να πεις εσύ, πόσο κυλάει στην κουφάλα. Ευθεία ρε φίλε. Πόσο κυλάει. Περίπου τόσα. Πόσα. 95-200 γίστηκες κάτω πριν. Κουφάλα, για 2 κιλά σε περνάω. Μόνο. Ναι. Είμαστε και 20. Κάτι γίνοντας. Εγώ φταίω, αν περιμένεις καλά το σώμα σου, αυτά βρίσκεις. Δεν καταλαβαίνεις και πολύ άλλο. Θα παίξουμε τώρα κανένα παιχνίδι ή θα λέμε τα προσωπικά μας.
Είναι επειδή δεν πιστεύει. 48 είσαι, λέει. 7 και 6 είναι. Κάτι κάνω. Θα τα λες σωστά. 2 κιλά, ρε φίλε. 2 κιλά και πόσα γραμμάρια. Ωραία, δείξε μου όμως το. Δεξιά. Ωραία. Περάσαμε δεξιά. Από εδώ, δεξιά. Όχι από εδώ, περίμενα από το επόμενο. Το επόμενο. Το επόμενο. Γιάννη. Ένα παιχνίδι είπαμε να παίξουμε να δοκιμάσουμε το ατέο. Έχει χάρτη εδώ δεξιά, δεξιά! Δεν ξέρω για σας. Σου λέω στο επόμενο και τρέχεις. Τι θες να κάνω. Δεν ξέρω για σας, αλλά μην παίξετε τώρα τον νότικα, μου φαίνεται. Αριστερά. Ένα δρόμο έχει αυτό. Ειδικά άμα το παίζεις και με τον Γιάννη. Σοβαρεύτηκε τώρα. Έχω συνηθίσει. Έβηξε λίγο και έγινε σοβαρός άντρας. Έχω συνηθίσει να οδηγάω, αλλά όχι να κρατάω τις GPS. Στο επόμενο. Το GPS κρατούσες. Να μην πω το φανάρι. Οπότε. Εντάξει, πρώτο στενό. Θέλω να κοιτάω και λίγο το GPS. Ναι, πρώτο στενό δεξιά. Ήθελα να ξέρω αυτοί στι Αμερικάνικε στι στρατιωτέ που παίζουν τα μεγάλα κανάλια πώ τα βρίσκουν όλα τα περίεργα και τα ψάχνουν. Και εμεί μα βάζουμε. Και τα κάνουν σωστά. Ναι, και εμεί θα μου πει στην Αμερική έχει και πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα και τίποτα δεν έχει. Δεν θα σου λέω πάμε παλέψα. Θα βρει τη γυμαίκα. Τώρα μα κοιτάνε αυτή είναι σαν περίεργη. Ξέρετε, ο κλασικό Έλληνα. Ναι, ξέρει όλε τι πινακίδε στο χωριό. Κάμερα παρακολούθηση. Αυτό είναι η φύση στα μπαλκόνια. Δηλαδή αυτοί γιατί έρχονται από εδώ πέρα και πηγαίνουν. Γιατί νομίζω ότι βγαίνουμε βράδυ άρα από τον Νότια. Γιατί δεν υπάρχουν φύσει στα μπαλκόνια. Ναι, αλλά υπάρχουν στα αυτοκίνητα μέσα. Κοιμούνται τέτοια ώρα. Δεξιά. Δεξιά. Πάντως να θυμίσουμε, 2 στα 2 βγήκε μούφα τώρα τον Νότια. Άμα βρούμε κάτι τώρα. Μια φορά που πήγαμε ήταν καλούτσικο μέρο. Δεν βρήκαμε τίποτα, αλλά ήταν. Το γνήσιο δεν έπαιζε και έπαιζε το άλλο. Θα μου δώσει. Όχι, το γνήσιο είναι αυτό. Και πώ έβγαλε. Δεν ξέρω, μόνο. Δεν το έχει κάνει σωστά γιατί. Ρε, μα το πατούσε και με βγάζει, δεν έχει all points. Δεν το ήξερε γι' αυτό. Εδώ δεξιά είναι. Εδώ δεξιά τι. Εδώ δεξιά μου βγάζει. Εδώ πέρα είναι ακριβώ για να μα καλέσουν την αστυνομία. Ακριβώ αυτό. Εδώ πέρα ακριβώ. Φτάσαμε. Εδώ τι έχει, μια νέα στην οικοδομία. Ποιο είναι αυτό, δεν έχει τίποτα. Τι ήρθε, αφήνουμε να βάλουμε κάτι στην οικοδομία. Βάλε, όχι, για να βάλει κανένα σωστή εφαρμογή. Ρε, το σωστό είμαι. Δώσε σε μένα να το δοκιμάσω. Είμαι στο χάρι. Δεν σε βλέπω να πιάνεις κάτι δουλειά. Πάμε στο attractor, άντε. Σου κάνω το χαρτί. 3 στα 3 φάγαμε άκυρο, παιδιά. 3 στα 3. Και δεν ξέρω και ποιοι είναι 5 άτομα που παρακολουθούν. Γράψτε κανένα σχόλιο. 6, 7, πήγε πάλι 8, ξαναπέφτει. Μας θέλουν. Πού είμαστε, για να δούμε. Μας βγάζει εδώ 1,4 χιλιόμετρα μακριά. Μας βγάζει να πάμε στο. Δεν μαλάκα. Αυτό δεν μπορεί να πάει πάντα εδώ κοντά. Θα σου πω. Τι άκρη έχει, βάλαμε έξι φάλε ένα χιλιόμετρο. Δεξιά. Δείξε μου λίγο. Ξέρει που πρέπει να είναι αυτό στον υπηρεχό, όχι. Στα πλανανάκια. Ναι, εκεί πρέπει να είναι. Δεν ξέρω σήμερα από εδώ το φέρνει από εκεί, το φέρνει όλο πάντα ζευγαράκια μα που μα πηγαίνει. Ναι, ρε φίλε. Τι γίνεται. Προτίθεται ήταν εφαρμογή μυστηρίου αυτή και στην Αμερική βρήκανε πτώματα και σε βαλίτσες και τα λοιπά. Να βάλουμε δηλαδή μήπως τα είχαν κάνει αυτοί και το στήσαν το έργο και να πούνε ότι μας έβγαλε η εφαρμογή για να ξελασπώσουνε. Μήπως ήταν οι ίδιες που τους φάγανε. Δεν ξέρω. Καλά, εντάξει. Αν το παίζεις ρε φίλε, κρατής μπορεί να βρεις κάποια από το μαλίτσες. Ειδικά μερικοί που τρώει ένας τον άλλο και πόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς έχουν κάνει. Χαμώ το σπίτι μου, δεξιά. Δεξιά πού? Εδώ στο επόμενο στενό. Εδώ είναι σπίτι. Εδώ δεξιά στο. Εδώ είναι. Στα γήπεδα θα μας βγάλει. Βιοτροφείο. Ποιος είναι υπάρχει. Τώρα στο. Παίζει να μας έχουν δει 20 άτομα στο χωριό. Ω, θα βάλουμε μεγαλύτερη ευκαιρία να μπας και να μας βγάλει το κολοφόρι. Δεξιά. Δεξιά. Ναι. Όχι, θα πάμε κάπου αλλού και θα το ενεργοποιήσουμε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, οπ, μια μαύρη γάτα. Τι γάτα, γάτα είναι αυτή. Ναι, γάτα, μα, όχι ρε. Αυτό δεν είναι γάτα, αυτό είναι τίγρης. Τι βλέπετε. Είναι και χοντρή μου, αλέγα. Δεν είναι γάτα, είναι αρκούδα. Αρσενική δεν είναι. Και δεν φοβάται κιόλας, ε. Κοίτα γάτα. Δες το. Hey James, can you see the cat? It's like a tiger, it's not a cat. Ξέρω, την βλέπεις τη γάτα. Ναι, τώρα είναι κάτω την ρόδα. Τώρα την βλέπεις, όχι. Δεξιά, δεξιά. Τι θα γίνει εδώ, δεν μας τα λέει καλά, δεν μας τα λέει καλά. Πάλι στο ίδιο μέρος μας βγάζει. Όχι ρε φίλε. Τώρα λέει ας τρέφουμε αριστερά. Δεν γίνεται όμως να μας βγάζει μέσα σε κάποια περιοχή, θα έχουμε βάσο. Γιατί είμαστε μόνοι μαλάκες που έχουμε γίνει μέσα σε κάτι μέρες περιοχές. Ραντονότικα,
Ναι, νομίζω μουφα. Πρέπει να είμαστε από τους λίγους. Μουφανότηκα από το πούμε αυτό. Φυσία. Άμα το πληρώσεις, θες να βγει αληθινό, να πάρουμε πληρωμένο. Φυσικά μου πληρώσα. Δεν έχω πληρώσει ένα κόμμα. Ευθεία ρε φίλε, ευθεία, θα σου πω. Ναι, ναι. Τώρα ναι. Έχω φτάσει, έχω περάσει επιστροφή εγώ. Έχει μεγάλη, μια μεγάλη στροφή και στρίψη αριστερά. Αυτή είναι αυτή η λάστα. Μια μπα τρεμοπέζει εκεί πέρα. Πάρα. Μας κάνει σινιάλο. Αυτό είναι το τυχερό μας. Τώρα κάτι θα βρούμε. Να. Κάτι θα βρούμε. Δες τη λάμπα που τρεμοπέζει. Νάτι. Είναι σαν να μας λέει... Συναγερμός από σπίτι είναι βρε λαγάμα. Συναγερμός ρε κολλάνε τζέι είναι βρε τραγούδι. Όχι. Αχ, συναγερμός από σπίτι είναι. Όντως είναι. Ναι, όντως είναι κοντά αριστερά. Ναι, ναι, όντως είναι εγώ καλά. Αριστερά. Ναι. Αρέσει αυτό. Αρέσει αυτό. Έλα, καλό σου. Κοίταξε, πολλές φορές οι κιτάρες που παίζανε Αμερική τους έβγαινε ένα στεπάς εκεί πέρα, έτσι, στην Αμερική που παίζανε. Ναι, 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 στη μέρα να βγει ένα στεπάς, τι λες, ναι, να περιμένουν τι πας εμάς. Πώς είναι να παίζουν στα κιτάρες. Σε εμάς δεν είναι στημένο, αλλά στην Αμερική... Γιατί τους πήγαινε τώρα τον Αντίχα. Ναι, και έβγαινε, ξέρω εγώ, ένας τύπος, πώς τη λέγε τη Σαμάρα, από εκείνο το έργο που βγαίνει το πηγάδι μέσα. Ναι, και έβγαινε ένας έτσι τώρα, τώρα με ένα μου βγει ένας έτσι. Δεν θα βάλω εγώ μια Δευτέρα, περάσω πάνω. Φίλε, εγώ τη Σαμάρα την είχα σπίτι μου. Μοιάζει πολύ με μια πρώην. Να, κι άλλη γάτα. Να, η Μάτσκα. Τι είναι Μούτσκα. Η Μάτσκα ήταν στα ντόπια. Όχι, είχα έναν που πούλησε να πει γάτα, ρε. Γιατί ήταν... Θα λέγει Μούτσκα. Μούτσκα. Ξέρω πάσο καλά το πάει εδώ πέρα. Καλά μας πάει. Ωραίο μέρος με φαίνεται. Ωραίο μέρος με φαίνεται. Μαλακή που δεν πήραμε να βάρα φύγεις. Το είχα όλη μέρα και... Πρέπει να πάρω ένα αυτοκίνητο 4-4, δεν γίνει. Τι άμα το συζητήσουμε άλλη φορά τώρα. Τώρα εμάς λίγο τα βλέπετε και μπροστά. Στα 120 μετρά. Τώρα είμαστε μακριά από το χωριό, έτσι. Είμαστε δεδομένα εδώ πέρα, λίγο αρχίζω και σκιάζω με τον Μονακό. Εγώ καθώ. Τι να κατέβω μόνο. Ναι, είναι σύρικα που δεν μπορείς να κουνηθείς και πονάς ολόκληρος. Ναι. Φιλέ, είμαι πένα, είμαι φοβερό. Πριν από λίγο έλεγες, εγώ θέλω να... Σταμάτα! Πού εδώ. Ναι. Πού είναι δεξιά. Ναι. Ποιος θα κάνει τη μαγκιά. Δεν θα πάω εγώ. Όχι ρε, μαλάκα η χωρά δεν μπορείς να κατέβεις. Πώς θα κατέβω. Από εκεί μπροστά πέρα πάω. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπω, όχι, δεν φαίνεται. Για λύση έχει κίνδυνο. Κάνει φως. Ποιος θα κάνω τώρα. Το βάλω εδώ και θα ρίξω φώτα. Κάνει τζαμ, κάνει και το τέτοιο, πώς το λέμε. Κάνει... Και πάει το φως στα μάτια. Θα γυρίσω και θα μπω εδώ πέρα μέσα είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πω με τα μάξια. Μαζί τα. Κάνε εδώ μια αναστροφή, έτσι ωραία. Λοιπόν, γύρνα να είμαστε εδώ. Βρείτε το στίγμα μας, άμα είναι το η τελευταία φορά που θα μας δείτε. Να ξέρετε πού να μας ψάξετε. Πού να γυρίσω τώρα εδώ πέρα. Ή εκεί πάνω. Ο Πατρίκη. Ποιο πού. Α, όχι, πάνω εκεί. Καλά, εντάξει, δεδομένα που θα γυρίσω. Θα γυρίσω κάπου εδώ πέρα όπου βρω. Και θα πάω να ρίξω τα φώτα και θα πάω εκεί πέρα μέσα. Α, και εδώ θα γυρίσω. Κοίτα με το σκουπίδι εδώ πέρα, μπορεί να βρει κάνα πτώμα. Πολύ πιθανό. Όχι, τι είναι αυτό εκεί πέρα. Μενή. Νόμιζε είναι μενή. Νόμιζε ήταν που κάμισε ρε φίλε, και ψάρωσα. Είδα άμα ήταν που κάμισε, που βάζουμε για να μην πάτα κοράκια ρε. Ναι, ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα που είναι διαδεδομένο το σκιάχτρο. Όλοι οι Έλληνες έχουν από ένα σκιάχτρο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ψάρωσα εγώ τώρα λίγο. Τι είσαι εδώ σου ψεύτη, σταμάτα ρε. Πέρα μέσα δεν είναι. Δεν πάει και τα μάξι. Πού είναι ακριβώς εκεί. Πόσα μέτρα είναι αυτά. Πόσα μέτρα. 40. Και θα πάω εγώ 40 μέτρα εκεί πέρα μέσα. Ναι. Γιατί δεν έχω 40 μέτρα που θα πατήσεις. Όχι φοβάμαι. Έλα δεν πειράζει. Θα γυρίσεις πίσω και θα είσαι λίγο συγκαμένο. Εντάξει αυτό πες. Ε, Μούτσκα. Λοιπόν, θες να πάρω το φακό. Ναι, εδώ πρέπει να στο πω τον πεντρίνο. Το βρήκες. Ναι, δεν λέω. Εντάξει, δεν ξέρω, έχω μεγάλο φως εδώ πέρα. Πρέπει να κάνει μέσα στη βάση για αυτό. Πάλι σε αυτό που πιάνε, αυτό που πιάνε το κινητό, ρε. Ναι, πάρε τώρα το κινητό. Περίμενε. Τον βάζει, ναι. Σου το βγάζω και σου το δίνω. Το περίεργο θα και στο έτσι. Δεν μην πατήσεις εδώ πέρα. Ναι ρε μεγάλη, μην τραβάς τα μπούτια μου. Είμαι χοντρός. Μα κύριε αστυνομία.
Είμαι χοντρός. Είμαι χοντρός. Είμαι χοντρός. Ναι, ναι, ναι. Blair Witch Project. Δείξε λίγο. Δείξε για το λόγο. Έδειξα ρε μεγάλε. Τι να δείξω εσένα. Γιατί για να πέσουν οι προβολές. Εντάξει. Αφού εσύ το λες για να πέσουν οι προβολές. Εγώ άμα τώρα να πέσουν ταινία θα καθόμουν να τη δω. Βέβαια, αυτό είναι το σημείο στην ταινία που λένε όλοι γυρίστε πίσω, μην πάτε μπροστά. Αυτό είναι το σημείο που λένε, που βλέπεις μια ταινία και λες πού πάνε οι μαλάκες με σκοτάδια, ηλίθι είναι. Ναι. Είμαστε ακριβώς αυτό εμείς. Ναι, γιατί δεν μπορούσα να κλείσουν τα μάξι και να σκότω, δεν είναι καμιά σχέση. Διάδειξε πού είναι ακριβώς το σημάδι. Το σημάδι μου βγάζει ότι είναι εδώ μέσα, ρε φίλε. Πού είναι? Εδώ... Μαλάκα, με βγάζει ότι είναι εκεί μέσα. Κάτσε, κάτσε, πάω εδώ. Δεν θα κατέβεις εκεί μέσα? Ναι, βέβαια. Είσαι ηλίθιος. Θα σου ρίξει κάτι γύρω. Μη μιλάς. Σκυλιά είναι. Μη μιλάς, παιδιά. Κόλλησε. Ωραία. Είμαι μέσα στο ποτάμι. Ναι ρε φίλε. Αφού βλέπω εσύ. Τι είναι εκεί. Εκεί πέρα. Να εκεί, εκεί πέρα το βλέπεις κάτι. Ναι, 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 ναι. Το βλέπω, είναι. Το βλέπω κάτι είναι. Τι είναι ρε φίλε. Οχ. Πίδερμα ναι. Να το γράφει. Φίλε δεν σου κάνω πλάκα. Είναι ένα νάιλον. Ναι άλλη όρεξη να είναι ένα καταπτώμα. Τι λες. Δεν φαίνεται τίποτα από το κινητό ρε προς τιμή. Ναι, κάτσε εδώ μην κουνηθείς. Κάτσε εδώ μην κουνηθείς. Γιατί το ονειρεύουμε και ονειρεύουμε. Τα σκυλιά φίλε πλησιάζουν αυτή. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι κάτι σκεπασμένο. Θέλει να πάρεις το κοινό, να το δείξεις λίγο και στο κοινό. Όχι, θέλω να δω πρώτα τι είναι. Γιατί μπορεί να μην κάνει να το δείξω. Άμα ήταν το μαρευλάκα θα βρωμούσε. Αν και είναι... Αν και είναι και μεγάλο. Το βλέπεις. Ναι ρε μα, το βλέπω από εδώ. Στο κινητό δεν φαίνεται. Θες να μου το δώσεις. Σου το δίνω, έλα πάρ' το. Πω πω πω. Κομμάτω είσαι το κουφάλα. Κάτι βρήκαμε τελικά. Για να δούμε τι είναι αυτό που βρήκαμε. Τι κάνω ρε κουφάλες για σας για το ραντονότικα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Με αυτό το χώμα φαίνεται βρισκούς χαμένοι εκεί πέρα. Κοίταξε, είναι μέσα στο ποτάμι. Ναι, είναι, ένα... το ποτάμι. Είναι νάιλον. Μήπως πήρε το ποτάμι κανένα νάιλον, αλλά δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Κοιτάνε τόσο απλωμένο καλά. Σαν χαλιά φαίνονται ρε. Να, βλέπω και ένα χαλί εδώ πέρα. Να, ναι. Μπα, χαλί πρέπει να είναι. Μίτσο, θα μας φάνε τα σκυλιά ρε μαλακά. Ναι, άντε, πάμε. Νομίζω ότι ανακαλύψαμε ένα χαλί. Καλό τώρα το νοτικά, άμα σου λείπουν τα χαλιά. Έχει μέσα τίποτα από το χαλί. Και πού να ξέρω εγώ. Όχι ρε, ήταν διπλωμένο κανονικά, δεν παίζει. Έλα, πάρε. Κάτσε μισκήσω κάποια φόρμα εδώ πέρα. Πάρε, ρε. Τι τράβα τώρα. Τράβα κανονικά, έτσι. Άρα, ανακαλύπτουμε ένα χαλί σήμερα. Ναι. Και η μαλακή ακριβώς μες στο ποτάμι, ε. Και πού το βρήκε το άτιμο. Μην πετάει στίγματα στην τύχη, μαλακά. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Υπάρχουν και μόνο παρά εδώ πέρα. Έτσι όλο μας και την καλάρα. Ξέρω, εγώ ψάρωσα λίγο. Εγώ καθόλου. Ψάρωσα λίγο. Με τα σκυλιά ψάρωμα περισσότερο. Τώρα εκείνο το χαλί. Εκεί πέρα τι δουλειά είχε. Με γάμισες. Ευχάριστα κάτι. Αδερφέ, πρέπει να πατήσαμε κάτι να ξέρεις. Δεν πρέπει, τι. Πρέπει να πατήσαμε κάτι, βρωμάει. Εγώ δεν πάτησα τίποτα. Δεν ξέρω για σένα. Τζάμπι.
Βέβαια, όποιος τη νύχτα περπατεί. Μιλάς μου στην. Πάλι εγώ φταίω, μάλλον. Γιατί δεν έβαλε εδώ πέρα. Εσύ το σπρώξε και το πάτησε. Ε. Τώρα το γύρισε, ήταν εκεί πέρα. Στο τσάκ το προλάβαμε. Εντάξει. Καλά πήγε αυτό. Τέσσερα παίξαμε. Το ένα βρήκαμε ένα χαλί τυλιγμένο. Ή τέλος πάντων ότι είπατε κι εσείς, γιατί και εγώ δεν πήγα κοντά να το ανοίξω. Αν και έπρεπε να πάω. Κλείστο ρε. Κλείστο ρε. Ένα story που πάω. Τώρα θα το δεις το story. Τώρα που συζητάμε για το. Να μην μας βγάλει τι κάνει τέτοιο. Πώς το λένε. Ξέρεις, μουσική. Ναι, ναι, με ξέρεις τόσο... πόσες φορές φίλε μου έχει πιάσει κομματάκια μικρά. Ρε φίλε, περισσότερο ακούω διαχνοτσιρίδες μέσα στα μαύρα παρά το. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάτσε να πάω μόνο ένα. Τι άλλο είναι, έχει πάει. Εσύ. Άλλο ένα τώρα. Αυτό πάντως θα φάω το εδώ και μέρα φίλε. Δεν κατέβει κάποιο κάτω, θα μου πεις γιατί δεν πήγα. Και τώρα καλά πάω από δεύτερα την περιγένα, από δεύτερα. Τι είναι αυτό το quantum deep save, blind spots. Quantum, πάντα αυτό το quantum. Τώρα θα μαζί με τα μάξη θα πει τι είναι αυτή. Σιγά. Τσάπησε. Πείτε μη. Τι. Τι πάτησες τώρα, άλλο σημείο. Ναι, quantum. Πώς λέγεται αυτό. Μαλάκα, αυτό μας έβαλε πάλι στο ίδιο σημείο. Ποιο ίδιο. Στο ίδιο. Στο χαλί. Νομίζω πρέπει να το ανοίξουμε το χαλί τελικά. Φύγε μου. Γιατί ρε μπρο. Γιατί ρε μπρο. Πάμε στο ψεύδο. Πάμε στο ψεύδο. Παρεστήσεις έτσι. Ξέρω εγώ. Βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο που μας έφερε δύο φορές στο ίδιο σημείο και με το χαλί και... Εντάξει. Σαν τυλιγμένο χαλί με φάνηκε μέσω νάιλον, αλλά δεν πήγα να τα ανοίξω η αλήθεια είναι. Άμα ήμουν με κανένα, ήμουν μαζί και δεν με έλεγε πάμε να φύγουμε τα σειρά. Μπορεί και να πήγαινα. Αλλά γι' αυτό θέλει να είμαστε και τρία άτομα. Δεν είναι για να παίρνουμε μόνοι μας. Μίτσο! Πού είσαι ρε Μίτσο? Δεν με τυλίγε ο Μίτσος. Το σκέρι γράφεται με ένα R. Δεν πειράζει ρε, εμείς έτσι το γράφουμε γιατί μας αρέσει. Με δύο το γράψες. Ναι, και τι έγινε. Πότο που. Ναι ρε, μπορεί πάνω στην ταχύτητά μου. Αλλά να μπεις το κινείται και λίγο. Δηλαδή εσύ βλέπεις ρε Μίτσο γιατί να σχολιάσεις από κάτω μου στέλνεις Viber. Α, Μίτσο. Μίτσο. Βλέπει όμως. Ε. Βλέπει. Για να είδε το σκέρι με δύο R. Μπορεί να είδε την υποποίηση, φίλε όμως. Τι μου λες, όχι, μην το κάνετε αυτό. Θα κλάψω. Ναι, άδειο, θα κλάψω τώρα πάνω. Breakfast Μαρίας, hi James. Εγώ τώρα πώς μπορώ να βλέπω και τα σχόλια ταυτόχρονα. Top chat, πώς. Ναι, έτσι. Α, ωραία, yes. Για πού είστε μάγκες, τώρα τα βλέπω ρε εσείς. Όπα, Techno Master, Γιάννης Αξία, ποιος το γράφει αυτό. Δεν ξέρω, Γιάννης Αξία, από εκεί και πέρα έχουμε και λέμε. Ε, είδες τώρα τα βλέπω. Βρήκατε κανένα. Βρήκατε ένα φάντασμα. Μίτσο, δεν ξέρω, πάντως βρήκαμε ένα χαλί εκεί πέρα. Τώρα τι είχε το χαλί μέσα. Σε είπα να πάμε, αλλά ήθελες να φύγεις. Τι να σε κάνω, θα πηγαίναμε μαζί. Η αδερφή μου η Μαρία χαιρετάει τον James. Hello James. Για πού είμαστε. Τα παιδιά από το Exorcist TV ρωτάνε για πού είμαστε. Είμαστε για να παίξουμε αυτή την εφαρμογή. Τέσσερις φορές δοκιμάσαμε. Τη μία βρήκαμε τώρα ένα περίεργο νάιλον μέσα στο ποτάμι. Θα πάμε κανένα μέρα να το βγάλουμε τώρα. Φτιάχνει τα παιδιά μας. Να δοκιμάσουμε άλλη μια. Ναι. Θα βλέπεις κανένα σχόλιο. Όχι. Dual screen για να την πληρώσουμε. Κάνε το θέμα ότι από το ραντονότητα θα μου ανοίξει μετά το τέτοιο το άλλο. Το... Ε, κάνε το τέτοιο το ναι, κάτσε. Πάμε ατρακτόρ. Τι έκανε ο τύπος, τον είδες? Όχι. Με ένα πελάχτη κόρσα πήγε. Ανέβηκε πάνω. Έκανε άλμα και πήδηξε στον αέρα. Πω, παιδιά, δεν ξέρετε τι έγινε τώρα μόλις.
Είπα έναν τύπο με ένα πελάκι κόρσα να ανεβαίνει μια ανηφόρα έτσι κομματοδρόμο και να κάνει άλμα. Φίλε, δεν παίζει να χτύπησε αυτό, θα γυρίσω να δω, δεν με ενδιαφέρει τώρα πραγματικά. Πραγματικά. Δεν χτύπησε, πώς το έχουν κάνει αυτό. Και να πηγαίνει έτσι και να σηκώνεται στον αερά. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Άμα δεν έχει σπάσει το πελάκι, να μην χτύψει το παιδί, όχι τίποτα άλλο, να το βοηθήσουμε. Εξαφανίστηκε. Έφυγε. Ναι, έφυγε. Ζουμ, μια έτσι από εδώ πέρα. Ανέβηκε πάνω. Έκανε σούζα. Να το ζε, καρφώθηκε αυτό, δεν ήταν αμάξι εκεί. Να, εκεί το πελάκι, να το. Τρία του, δεν γύρω. Ναι, μην πάθαμε κανένα ζημιά. Να μην το ρωτήσω. Όχι, ρε παιδί. Μα έβγαλε τώρα στιγμή στη λεπτοκαριά. Να βάλω μεγαλύτερο ράτσι. Λεπτοκαριά. Ναι. Για τσάλε το καριά πόση ώρα. Με καλύτερα. Μετά τη λεπτοκαριά μας. Μάθανε εδώ στο χωριό να πάμε και στο άλλο χωριό να μας πάθει. Στάρτ. Τι τραβάω για να παίζω ραντονότικα. Για εσάς. Είναι 13 λεπτά το στιγμό. Πού πάει από εδώ, από πίσω. Πίσω, κάνει κάτι δρόμο. Το... Λοιπόν, τελευταίο για σήμερα, φεύγουμε σφαίρα γιατί έχει πάει πολύ αργά. Να, αυτό το αμαξάκι ήταν. Ξέρεις τι άλμα έκανε. Μερίβα. Αύριο θα έρθει στην Ερήγη. Μάγκη, δεν από κάτω ο Ιτσάνης. Όχι, δεν είναι Μερίβα. Κόρσα είναι. Κόρσα είναι, ρε. Και έφυγε, έκανε άλμα τέτοιο και έσκασε γκράου. Παναγία μου. Αλλά δεν έχεις το ανεβαίνω αυτό με τις τέχνες μου. Εγώ φοβήθηκα να ξέρεις. Δεν το δοκιμάζω με το χαλάτα μας. Αν και εγώ τα σπάτω. Θα σπάς αλλιώς, δεν σπάς έτσι. Αυτό είναι αμαρτία, ρε. Αλλιώς όσο μείνεις τα γκάζια, αλλιώς σου μιλάει. Πού λέει τώρα, με το καρδιά. Ναι, πάμε μέχρι εκεί. Ναι. Χαλαρά. Τι βρήκαμε δηλαδή σήμερα, βρήκαμε ένα... Δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Πρέπει να γυρίσω μετά πίσω στο βίντεο να το δω. Δεν νομίζω να θέλω να ξέρεις. Για πείτε μου, θέλετε να βάζω να βλέπετε στο και σύνδεσμο, εγώ. Στο YouTube πάτησαν 31 άτομα. Τες την πάει να πει ότι... Από το story. Ότι μπήκαν 31 στο live. Πώς πρόβολα, τι 31, αφού 3 λέει εδώ πέρα. Ναι ρε φίλε, 31 διαφορετικά πήγαν, μπορεί να πήγαν να αλλάξαν, μπορεί να γίνανε. Να ρωτήσω, άρεσε. Μπορεί να βαρεθήκαν. Κάνει. Thank you very much. Να είστε καλά. Τι βίζ... Ναι. Είμαστε live. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Κοίταξε, γενικά σε έχω συνηθίσει, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Εσύ ναι, οι άλλοι όχι. Κοίταξε, όσο και να κρυφτείς δεν μπορείς. Όσο και να παίζει, κρύβεσαι. Γάμισε. Να μου λέτε, παιδιά, ποιο θέλετε να παίρνω μαζί μου. Να έχουμε show. Και τα βλέπεις τα σχόλια. Γιάννης. Έπρεπε να σε αφήσω τώρα κάτω εκεί πέρα στο ποτάμι να κατέβει, να σε βάλω με το ζόρι. Και να πάω να μπω στα μάξι και πρρρρρρρ. Με μια κάσα μπύρι, μαλά κατέβα. Δεν μου το πες πιο πριν να σε βάλω ήλιμα. Λέξεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, άμα δεν είχε τα γκάρια, το σκεφτόμουν. Πολύ καλά, ότι δεν λέω όχι, μαλακή. Ρώτα και τον Γιώργο. Δεν χρειάζεται να σε προτείνουμε καν, τι κάνει μόνο σου. Ευχαριστώ. Ναι, ρε φίλε, έχω άγνοια κινδύνου. Ο Γιώργος τι με λέει. Όχι, εγώ έχω γνώση, απλά επιλέγω ναι, αυτό. Να μην δίνω σημασία. Και εγώ έχω γνώση κινδύνου, απλά. Δεν με νοιάζει. Ναι, προτιμώ να πεθάνω όπω γουστάρω. Όχι, δεν είναι έτσι όμω. Έχει γνώση ότι δεν θα πάθει. Και οι άλλοι ναι, έχουν μια. Κοίτα, τώρα άλλο να τρέχω σε 200 στροφές, γιατί εκεί πέρα ξέρω ότι σίγουρα θα πεθάνω. Και άλλο ρε φίλε να κάτσω να κάνω τις μαλακίες. Εδώ πρέπει να πέσω να σπάσω από ό,τι κλάει μάι. Θα βάλω κανένα γύρω σε 2 μήνες θα είναι καλά. Σιγά το πράγμα! Τίποτα! Έλα ρε φίλε, 2 μήνες από τη ζωή σου, πόσα χρόνια θα ζήσεις, 30-40 κλάει μάι. Ακόμα. Όχι, γενικά. Α, τόσο το βλέπεις δηλαδή. Τώρα. Κουβέντε έχουμε πιάσει και παίζουμε και ραντονότικα σήμερα. Τι παραπάνω να κάνεις τη ζωή σου, μετά τα 30 ρε φίλε, 40 είσαι άχρηστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλύτερη ηλικία που έλεγε ο Παρασκευάς και όλα δεν ξέρω αν λογοποιείται Παρασκευά είναι στον άντρα. 35 με 45. Αλλά γιατί. Γιατί πριν τα 35 δεν ξέρεις, μόνο μπορείς. Μετά τα 45 δεν μπορείς, αλλά ξέρεις, έχεις γνώση. Ενώ 35 με 45 και ξέρεις και μπορείς. Και μπορείς. Κατάλαβες. Πού πάω αριστερά. Ε? Πού πάω αριστερά. Ναι ρε φίλε. Μετά 35 με 45 και ξέρεις και μπορείς. Είναι η καλύτερη ηλικία. Εκεί πέρα μέσα. Μετά, ας το τέλειωσε πάνω. Σκάψε ένα λάκκο, πες μέσα. Σύμφωνα με τον Παρασκευά, έτσι. James, are you still there?
μικρός. Ποιος? Κολλάζομαι! Σταμάτα ρε, live είσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πόσο άτομα είναι, ρε. Άτομα. Ναι, και πόσα το βγουν όμως μετά. Σιγά τώρα. Ναι, και το άλλο το live που έκανα πήρε 200 προβολές. Σιγά μην δουν αυτό το σημείο ρε φίλε, τώρα τι είναι. Πάρτε στο γάμο σου να σε πει και του χρόνου. Ακόμα χειρότερα. Πάρτε στην κηδεία να σου πει και του χρόνου. Πού σε βρήκα, ρε. Εντάξει, πάμε. Και να φανταστείς ότι άφησε τον άλλο να σπίτι και πήρε εσένα. Γιατί, ρε φίλε, εγώ φέρνω προβολέ. Πάλι καλά. Δεν αξίζει εδώ μέσα, ρε φίλε. Τώρα θα βάλω. Δεν έχει λοιπόν. Από το να έχουν εσένα τα παιδιά και να λε. Γεια σα, παιδιά. Έχουμε ένα διαγωνισμό ο οποίο τρέχει. Έχουν τρέχει. Μαλάκα, πες λίγο πιο γρήγορα. Γεια σας, παιδιά! Έχουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Άμα το πω έτσι, θα πούνε πιο πολύ. Να το δούμε. Όχι, ρε φίλε. Είναι βαρετή η εισαγωγή από πίσω. Είναι το ξεσμιλάς, λες και έχει φύγει τα φιλάντερά σου. Ξέρω πολλά, για να το λες εσύ. Κούμπωσε δύο μόνστρα εκεί πέρα, να έχει εδώ μέρη. Και 4-5 μπύρε. Να έχει λίγο παραπάνω. Όχι, δεν τα έκανα αυτά, Γιάννη, τα παρέχει. Θα βρει ένα φραπεδάκι στην πίσω που είσαι ένα μόνστερ. Ερτηρίσω πηγαίνω τζι κακά κακά. Άρα ρε φίλε, είμαστε ωραίος. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε κιόλα για τρεις δουλειές κάνουμε. Εγώ κάνω δύο ρε φίλε. Εγώ κάνω δύο ρε φίλε. Τώρα ξύπνησες εσύ, εγώ ξύπνησα τις 7 το πρωί. Εγώ ξύπνησα ρε φίλε, εγώ σχόλασα ρε φίλε 7.30 ώρα το πρωί. 7.30 ώρα το πρωί σχόλασα. Τι να κάνω. Την ώρα που ξύπνησα εγώ. Την ώρα που ξύπνησα εγώ. Μαλακία, δεν πρέπει να τηλέφωνο που κάνω καφέ. Αλλά ή πια καφέ, ρε φίλε, ή πια. Θα μα δείξει το GPS ή θα με πει τώρα σταματά. Ναι, ρε φίλε, ευθεία είναι, σου λέω, λεπτοκαριά. Ακόμα θα μιανόημαστε. Εκεί που οδηγάω. Τώρα λέει, πάρε τα δεξιά. Ακόμα θα μιανόημαστε. Τι GPS εσύ, ρε φίλε. Θα τα μιλήσουμε. Φίλε, τελευταία τεκίλα την ήπια 7 ώρα το πρωί. 7 ώρα το πρωί, εγώ άνοιγα το ένα μάτι και σκεφτόμουν να θα κάνω ναι σήμερα ή εσπρέσο. Και εγώ πήρα τεκίλα. Τι να κάνω. Είναι το νόημα τη ζωή. Τεκίλα είναι το νόημα τη ζωή. Ωραίο. Όλα τα ποτά είναι το νόημα τη ζωή. Ωραίο. Ναι. Εδώ, ναι. Με μέτρο. Πίνετε υπεύθυνα. Ναι. Όχι πάνω από εκεί μπουκάλια. Μετά γίνει ξεφύλα. Πώ λέει ο Παρασκευάτη, πόσο πίνω λέει εγώ. Τόσο όσο πρέπει. Δεν πίνω. Δεν πίνω ποτέ. Τώρα εγώ δεν. Να αναφέρει χάρη μου στην Αγγλική. Τι πήγε, εγώ θα πέθανε. Εμείς είμαστε φιλελεύθεροι. Να είδες. Ναι ρε, το βόηδα μυαλό δεν έχει. Κάτσε λίγο, θα ξανακολλήσει, θα ξανάρει. Ναι ρε, στον άνοιξες. Ποιο? Άνοιξε το παράθυρο και εγώ εκεί. Τι που λες. Για να γυρίσουμε να δούμε και λίγο κανένα σχόλιο παίζει. Τι είναι, κόπηκαν τα λεφτά. Yeah, I know James is boring for you because you don't understand Greek. That's why I'm thinking of. Τι εβδομάδα φίλε θα μου πάει τρένο. Δευτέρα σου. Πολλάει. Boring. You are boring, my friend. Αυτή η εβδομάδα φίλε θα μου πάει τρένο. We are trying to play this game called Radonautica. So. We have to drive to the places that GPS shows us in order to find or discover. What the app says might be spiritual stuff, maybe something secretive or... And because the signal in these villages is not very good, the YouTube... Stacks. Stocks. Yeah, and I wrote scary with double R. Okay. Έλα, λάθος έκανα και εγώ. Το σχέδιο όμως δεν το κάνεις λάθος. Έχω να μιλήσω αγγλικά 2 χρόνια. Ναι, όχι. Πρέπει να μου το πει όλο αυτό εγώ. Ακούς. Με κάποιο λόγο. Και... Δευτέρα συνεργείο, Τρίτη συνεργείο, Τετάρτη συνεργείο. Πέμπτη πρωί συνεργείο, Πέμπτη βράδυ, because... Τσιχνο, Πέμπτη. Μαύρα μεσάνυχτα, Παρασκευή πρωί σχολείο, Παρασκευή βράδυ, μαύρα μεσάνυχτα και Σάββατο βράδυ. Πού πάμε τώρα, να πάμε, πόση ώρα θέλει. 4 λεπτά. Ωχ, άλλα 4 λεπτά. Μπορώ να κάνω πάουζ και να συνεχίσω. Όχι. Τι έλεγα έτσι. Oh, James, κάτσε. I was wondering what you two troublemakers. Trying to show you some paranormal phenomena.
it shows you places you have to drive in the whole world. Go see what was there. The last the one we tried, we found some plastic in the river with something covered in it, which looked like it was rugs. Rugs and carpets. But I don't know. The boat is small because we are fat. What? This is the problem. What is it? Ο περίπατος είναι μικρός, επειδή είμαστε χόντροι. Αυτό είναι το τελευταίο φάπερμα τώρα. Άντε να τελειώνουμε, να το κλείσουμε. Ανέβηκε στο YouTube. Η Μαρία τι κάνει, έφυγε. Στροφή την αριστερή, φύγει, φύγει, ευθεία. Πάνε 700 μετρά. Στροφή την αριστερή μετά, το πιάνεις την ευθεία στα αριστερά μου στο χωράφι. Α, μετά στροφή. Ναι, ναι. Ωραία, πλησιάζουμε. Πόσα μέτρα είναι. Α, ωραία. Τώρα που πιάσαμε σήμα, θα σας καληνυχτήσουμε κιόλας. Γιατί κλείνουμε εδώ, κάπου τελειώσαμε. Αυτό που ανακαλύψαμε στο τελευταίο κομμάτι και δεν είχαμε σήμα για να στρατήσουμε ήταν μια κολόνα G. Βασικά, ένας ήχος ο οποίος το παιδί από εδώ δεν μπορεί να τον περιγράψει. Και τον και πρέπει να πει ο Γιάννης ότι εγώ κατάλαβα ότι ήταν η κολόνα. Ναι, γιατί... λέγε ότι είσαι ο ηλεκτρολόγος και δεν το κατάλαβε. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχω ξανακούσει εγώ ποτέ ρεύμα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων. Θέλω να μου γράψετε και από κάτω, άμα θέλετε άλλη φορά να τον ξαναπάρω μαζί μου. Χα, Θέμης και Χαγιάς, αγγλικά γιατί μιλάτε. Γιατί μας ακούνε και φίλε μου και Άγγλοι. Για το φίλο μου τον Τζέιμς από πάνω. Ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από το Palm Springs της Καλιφόρνια. Μέσα στην έρημο. Ο Θέμης και η Χαγιά δεν να γράψει κάτι καλό για μένα. βέβαια, έχουμε και έναν εγωισμό. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μάγκες, σπουδαίοι. Ναι, εδώ εσύ είπες να γράψουν από κάτω αν με θέλουν. Φυσικά και με θέλουν τα παιδιά. Εννοείται ότι πρέπει να γράψουμε ή θέλετε να πάρω κάποιον άλλον. Ραφαήλ, πάλι χωρίς εμένα. Ραφ, τι να σε κάνω, αγόρι μου. Την άλλη φορά εσένα θα πάρω τηλέφωνο. Τι να τον κάνω αυτό εδώ. Κατεβαίνει τώρα, ναι, κατεβαίνει. Να σου πω, το ραντονότικα άνοιξε να δεις να σε βγάλει. Ναι, ναι, τον αφήνω να φύγει μόνος του. Τον παρατάω, μέσα στην ερημιά. Αλλά ξέρει που θα πάει τώρα, έχει τα φιλαράκια του. Άναψε το φακό. Έλα, έλα, έλα. Άντε γύρνα. Όχι που δεν θα έρχονταν πίσω. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα. Παίξαμε το ραντονότικα, είχε πλάκα. Είχε χαβαλέ, το έχω ξαναδοκιμάσει. Βρήκαμε τα νάιλον εκεί μέσα στο ποτάμι με τα χαλιά. Θα πάω κάποια μέρα να τα δω τι ήταν ακριβώς όντως. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ κύριε Γούρνα δεν είναι ακόμα. Να σας πει, ένα γεια και ο Γιάννης, μια καλή νύχτα. Πάει, καλή θα. Σας ευχαριστώ πολύ για όσους παρακολουθήσατε μέχρι εδώ ή έστω και λιγότερο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να επιθυμίσω πάλι την εγγραφή, πάλι τον διαγωνισμό που τρέχει. Να τα πω και λίγο βαρετά. Τρέχει μία εγγραφή για ένα κινητό με διαγωνισμό. Και όταν πιάσουμε τους 1000 συνδρομητές, κατάλαβε Γιάννη. Να το πω λίγο πιο γρήγορα. Θα κοιμηθώ, ρε. Δώσε μου ένα Red Bull να πιω, ρε Γιάννη. Με αφήνεις έτσι. Το ήπια. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια σας. Goodbye.